Το ΤΑΙΠΕ δέλαβε απόφαση την Πέμπτη η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών που είχε προγραμματιστεί να γίνει την Παρασκευή 29 Ιουλίου τελικά να μην πραγματοποιηθεί και ότι μετατίθεται για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και πιθανώ μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Η εν λόγω απόφαση έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία τόσο για του ενδιαφερόμενου όσο και για την κοινωνία τη Αλεξανδρούπολη, η οποία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένει τι εξελίξει γύρω από το λιμένα. Μάλιστα η απόφαση παράταση αναρτήθηκε στι 16.50 τη προηγούμενη Ημέρας, πριν από την κατάθεση, όταν το προσωπικό των περισσότερων εταιριών εργάζεται από τι 9 το πρωί έω τι 5 το απόγευμα. Έτσι, την Παρασκευή, 29 Ιουλίου, ήταν προγραμματισμένο να υποβληθούν οι προσφορέ για το 67% του οργανισμού Λιμένου Αλεξανδρούπολη και σαφώ το ενδιαφέρον για τον Όλα είναι μεγάλο καθώ το λιμάνι έχει διευρύνει εκτό από τον πυθμένα του, έτσι ώστε να μπορούν να ελιμενίζονται μεγαλύτερα πλοία και το γεωστρατηγικό του ρόλο. Ο λιμένα τη Αλεξανδρούπολη έχει πλέον μεγάλη οικονομική και γεωστρατηγική αξία όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά και πολλές της κεντρικής Ευρώπης που τώρα θέλουν να αποφύγουν τον διάπλου των τουρκικών δαρδανελίων και τα διαφιλονικούμενα λιμάνια του Ευξήνου Πόντου από Ρώσους και Ουκρανούς. Η επενδυτική εταιρεία Black Summit του Τζον Χαραλαμπάκη κινείται δραστήρια για την εξαγορά του λιμανιού εδώ και αρκετό καιρό και είχε την ανοιχτή υποστήριξη του πρώην πρεσβευτή Τζέφρι Πάιατ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειωθεί πω σύμφωνα με τι μέχρι τώρα εξελίξει και δεδομένα, η φόβη των Αμερικανών για την τροπή που μπορεί να πάρει η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού στην περίπτωση που δεν επικρατήσει μια κοινοπραξία με αμερικανικά χρώματα σχετίζονται με ζητήματα ασφάλεια σε ένα κατεξοχήν ευαίσθητο λιμένα από τον οποίο διακινούν και μεγάλα φορτία οπλισμού προς την Ουκρανία. Επιπλέον, να μην προχωρήσουν με του ρυθμού που θέλουν οι Αμερικανοί οι επενδύσει εξυγχρονισμού και επέκταση του λιμανιού. Υπενθυμίζεται δε πω ο Αμερικανό Υπουργό Άμυνα Λόιντ Όστιν, στην πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Άμυνα Νίκου Παναγιοτόπουλου στη ΣΥΠΑ, τόνισε με μεγάλη έμφαση τη σημασία του λιμανιού τη Αλεξανδρούπολη για τι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Η κατά προτεραιότητα πρόσβαση στο λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη στη Βορειοανατολική Ελλάδα επέτρεψε στον Αμερικανικό στρατό να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία καθώς το έθνος αυτό μάχεται για να διατηρήσει την κυριαρχία του μετά την απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Όστιν στον Έλληνα Υπουργό. Η επικαιροποιημένη Συμφωνία Αμοιβαία Αμυντική Συνεργασία ΗΠΑ Ελλάδα αντικατοπτρίζει την ακλόνητη δέσμευση των εθνών μα για κοινή ειρήνη και ασφάλεια και επέτρεψε την επέκταση των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ελλάδα για να υποστηρίξουν του στόχου των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για στρατηγική πρόσβαση στην περιοχή, πρόσθεσε. Ένα από τα δύο παραδείγματα αυτή τη συνεργασία, το πρώτο είναι βεβαίω αυτό τη Σούδα, είναι το λιμάνι τη Αλεξανδρούπολη, που όπω υπογράμισε ο Αμερικανό Υπουργό, απέχει μόλι 60 μίλια βόρεια του στενού των Δαρδανελίων στην Τουρκία. Η πρόσβαση που έχει δοθεί στι Αμερικανικέ δυνάμει στο λιμάνι κατά προτεραιότητα επιτρέπει τη γρήγορη είσοδο στη θάλασσα του Μαρμαρά και στη συνέχεια μέσω του Βοσπόρου στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτή η πρόσβαση μα επιτρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και να αντιμετωπίζουμε κακόβουλου παράγοντε και να ασκούμαστε και να επιχειρούμε στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο και την περιοχή τη Μαύρη Θάλασσα τόνισε Όστιν.